Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 15 Αυγούστου, και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Επιλογές. Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκουκου που γιορτάζεται σήμερα. Χθες, παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στον ομώνυμο ναό της πόλης των Σερών, τελέστηκε πανηγυρική λειτουργία χωροστατούντος του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης κ. Θεολόγου, ενώ σήμερα εκατοντάδες πιστοί παρευρέθησαν για ακόμη μία χρονιά στη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγία Βίσιανη. Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας είναι ο εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου. Χιλιάδες πιστοί προστρέχουν στην προστάτηδά τους, μιας και η Παναγία κατέχει πρωταρχική θέση στην τιμή και στο σεβασμό των χριστιανών όλης της Ελλάδας. Την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στον ομώνυμο ιερό ναό της πόλης των Σερών, τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία, χωροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης κ. Θεολόγου, όπου ακολούθησε λιτάνευση της περιφοράς του επιτάφιου της Παναγίας. Και σήμερα, με ιδιαίτερη λαμπρότητα, εψάλλει η αρχιερατική θεία λειτουργία, παρουσία πλήθους πιστών που κατέκλυσαν τον ιερό ναό. Για όλο τον κόσμο σήμερα. Μόνο υγεία. Έτσι, σε αυτά τα χρόνια τώρα που είμαστε και να ευχαριστήσουμε εδώ όλους τους Άγιους Πατέρες, γιατί για να γίνει αυτό το πανηγύρι εδώ στην Εκκλησία όλοι οι ιερείς τρέχουν και εθελοντές και όλοι μας εδώ για να γίνει αυτό το όμορφο. Μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά όλους, η Παναγία να βοηθάει να κάνει ό,τι ζητούμε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία και ησυχία να έχουμε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά, προσευχόμαστε όλοι να είμαστε καλά. Και του χρόνου με υγεία, χρόνια πολλά σε όλους και υγεία να υπάρχει σε όλους. Ναι. Χρόνια πολλά και υγεία. Χρόνια πολλά, ναι, σήμερα είναι μεγαλύτερη γιορτή. Τίποτα, όσο μπορούμε να είμαστε πιστοί και το σημαντικότερο να ευχόμαστε καθημερινά υγεία. Επίσης, εκατοντάδες πιστοί παρευρέθησαν για μία ακόμη χρονιά στην κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγία Βίσιανη. Για το λόγο αυτό και σε πολλές περιοχές του νομού μας γιορτάζουν με ιδιαίτερη ευλάβεια και λαμπρότητα τη σημερινή ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα στο χωριό Κοίμηση του Δήμου Ηράκλειας, παραμονή της μεγάλης εορτής τελέστηκε στις 8.30 το απόγευμα μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε στις 9.30 το βράδυ λιτάνευση της ιεράς εικόνας της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της εικόνας παρευρέθησαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, ο απερχόμενος δήμαρχος Ηράκλειας κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης και ο νεοεκλεγής δήμαρχος κ. Γιώργος Κουτσάκης. Στην άλλη πλευρά του νομού, στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και πιο συγκεκριμένα στο χωριό του Νέου Σουλίου, το απόγευμα στις 7 τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός, όπου εψάλθησαν και τα εγκόμια της Παναγίας. Ενώ στις 9 η ώρα το βράδυ πραγματοποιήθηκε η περιφορά του επιτάφιου της Παναγίας, όπου και παρευρέθη ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, κ. Δημήτρης Νότας. Να δούμε τώρα πώς γιόρτασε τη σημερινή μέρα η πολιτική ηγεσία. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, πραγματοποιήθηκε φέτος το 15 Αύγουστο ο εορτασμός της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας στο Βέρμιο.
Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου, πραγματοποιήθηκε φέτος το 15 Αύγουστο ο εορτασμός της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθία στο Βέρμιο. Στο διήμερο πρόγραμμα Πανηγύριος της Παναγίας Σουμελά, την παραμονή Τετάρτη 14 και ανήμερα Πέμπτη 15 Αυγούστου, των Ιερών Ακολουθιών, προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βέρειας και Ναούσης και Καμπανίας, κ. Παντελεήμων, συνοδεία 9 αρχιερέων. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, την παραμονή των εορτασμών των εκδηλώσεων της Τετάρτης 14 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Σουμελά προσήλθαν ιερές εικόνες του Αγίου Ιωάννου του Βαζελόνος και του Αγίου Γεωργίου του Περιστεραιώτα για να συνεορτάσουν με τη σεπτή και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά. Με αφορμή και τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος από την Παναγία Σουμελά το ακόλουθο μήνυμα. Οι Έλληνες, αποφασισμένοι και ενωμένοι, έχουν χρέος να αγωνιστούν αφενός για να αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου και αφετέρου για να αναγκαστούν οι θύτες να εκφράσουν τουλάχιστον μία ταπεινή συγγνώμη, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στο μνημόσυνο που τελέστηκε για τα θύματα της γενοκτονίας των Ποντίων στις εκδηλώσεις εορτασμού της κοίμησης της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά στο όρος Βέρμιο. Στις εκδηλώσεις στην κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Οικονομικών και Βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσιρόπουλος και την αξιωματική αντιπολίτευση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης Αμανατίδης. Παραβρέθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Γκουλέκας, Τάσος Μπαρτζόκας, Λάζαρος Τσαβαρίδης, του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη, ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Αρβανιτίδης, ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπερόπουλος, εκπρόσωποι κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, μητροπολίτες, η στρατιωτική ηγεσία της χώρας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες των σωμάτων ασφαλείας και μέλη ποντιακών σωματείων καθώς και πλήθους κόσμου. Και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Παναγία Σουμελά να πάμε στην Τίνο. Στην Τίνο λοιπόν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου. Μάλιστα, πλοία με χιλιάδες λαού κατέφθαναν κάθε μία ώρα στην Ευαγγελίστρια της Τίνου. Στην Τίνο, το νησί της Μεγαλόχαρης, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου. Στο νησί, πλοία με χιλιάδες λαού καταφθάνουν κάθε μία ώρα στην Ευαγγελίστρια της Τίνου. Πάνω από 30.000 αναμένεται να φτάσει ο αριθμός των πιστών που θα κατακλείσει το νησί της Μεγαλόχαρης για να εκπληρώσει το τάμα του και να παρευρεθεί στον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Από τις αρχές Αυγούστου, οι προσκυνητές επισκέπτονται τον ναό της για να παρακολουθήσουν τις παρακλήσεις που γίνονται κάθε μέρα μέχρι και τις 13 Αυγούστου, οπότε πραγματοποιείται η τελευταία μεγάλη παράκληση. Την παραμονή της εορτής, το νησί στολίζεται και το βράδυ τελούνται ο Αρχιμέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια παράκληση και θεία λειτουργία. Το πρωί του 15 Αύγουστου γίνεται η Αρχιερατική Λειτουργία, όπου μετά το πέρας της λειτουργίας ακολουθεί η λιτάνευση. Σήμερα είναι μια μεγάλη διπλή γιορτή για τους Έλληνες, για τον Ελληνισμό. Γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου, ταυτόχρονα τιμούμε και τις ένοπλες δυνάμεις. Και αυτές τις μέρες παίρνουμε δύναμη και βρίσκουμε καταφύγιο στην πίστη μας. Να δούμε δύναμη και αισιοδοξία για να ατενίσουμε το μέλλον ως χώρα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με μεγαλύτερη σιγουριά για μια Ελλάδα η οποία επιτέλους γυρίζει σελίδα και μπορεί να δει το μέλλον της με πραγματική αισιοδοξία. Σήμερα όμως η σκέψη μας είναι με τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τις μεγάλες φωτιές, αλλά κυρίως με τους άντρες, τις γυναίκες της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας, των όπλων δυνάμεων, τους εθελοντές μας. Για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα. Δίνουν με αυτοπεποίθηση τον αγώνα τους και με αυτοθυσία για να προστατεύσουν τις περιουσίες, τις ζωές των συμπολιτών μας, να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον. Η Μεγαλόχαρη να τους δίνει δύναμη και να τους στηρίζει. Εύχομαι σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες αυτή τη σπουδαία μέρα για την Ορθοδοξία μας, χρόνια πολλά. Επαιτειακό είναι το επόμενο θέμα μας. Ήταν 15 Αυγούστου 1940, ώρα 8.30 το πρωί. Και ενώ η Ελλάδα γιόρταζε από άκρη σε άκρη, συνέβη η βήθηση του καταδρομικού Έλλη στο λιμάνι της Τίνου από το ιταλικό υποβρύχιο. Ένας τορπιλισμός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η βήθηση του καταδρομικού Έλλη στο λιμάνι της Τίνου το 15 Αύγουστο του 1940 από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο στήχησε ανθρώπινες ζωές, αλλά τον στόχο δεν τον πέτυχε. Η ιταλική ενέργεια συσπήρωσε τους Έλληνες πολίτες,
που γνώριζαν από καιρό ότι η σύγκρουση με την Ιταλία του Μουσολίνη ήταν αναπόφευκτη. Στις 10 Αυγούστου έρχεται η ανακοίνωση για τη δολοφονία του Νταούτ Χότζα, ενός επικηρυγμένου ληστή καταζητούμενου για φόνους και ένοπλες ληστείες σε Ελλάδα και Αλβανία. Αυτόν παρουσίασε ο Ιταλικός τύπος ως μεγάλο πατριώτη που δολοφονήθηκε από Έλληνες πράκτορες. Στην πραγματικότητα τον είχαν σκοτώσει δύο Αλβανοί που καυγάδισαν μαζί του. Και οι δύο συνελήφθησαν, αλλά η Ρώμη έκανε πως δεν το έμαθε. Έτσι φτάσαμε στο 15 Αύγουστο του 1940, ώρα 8:23 το πρωί. Η μεγαλόχαρη απ' άκρη σ' άκρη γιόρταζε τη χάρη της σε όλη την Ελλάδα. Το κλίμα κανονικά θα έπρεπε να είναι χαρούμενο. Πίσω όμως από τα χαμόγελα, ο περισσότερος κόσμος είχε ένα βάρος στην ψυχή, ένα κακό προαίσθημα. Τα μηνύματα δεν ήταν ενθαρρυντικά. Στη γέφυρα του 98 μέτρων του Έλλη, ο κυβερνήτης Πλοίαρχος Χατζόπουλος ενημερωνόταν για τις τελευταίες λεπτομέρειες της απόβασης του τιμητικού αγήματος που θα συνόδευε τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στο νησί. Η Έλλη, που είχε πάρει μέρος και στη Μικρασιατική Εκστρατεία, πήρε κλίση 15 μοιρών και φλεγόμενη άρχισε να βυθίζεται μία ώρα και ένα τέταρτο μετά το πρώτο χτύπημα. Ένας αρχικελευστής, δύο κελευστές, ένας υποκελευστής και έξι ναύτες. Όλοι τους θερμαστές που βρίσκονταν στο σημείο που χτύπησε η τορπίλη ήταν νεκροί. Ο τορπιλισμός προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε όλη την Ευρώπη. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να αναδιπλωθούν. Επικαλέστηκαν βρετανική προβοκάτσια για να παρασυρθεί η Ελλάδα στον πόλεμο. Να περάσουμε τώρα στα δικά μας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον επαρχιακό δρόμο μεταξύ Βαμβακοφίτου και Παλαιοκάστρου Σερών. Πιο συγκεκριμένα, στις 3.30 σήμερα το μεσημέρι, ένα αυτοκίνητο με βουλγαρικές πινακίδες εξετράπη της πορείας του. Από την εκτροπή τραυματίστηκε με βαθύ θηλαστικό τραύμα στο κεφάλι μια γυναίκα βουλγαρικής καταγωγής, η οποία και διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Σερών χωρίς να φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο. Σε ετοιμότητα λοιπόν, όπως διαπιστώσαμε, βρισκόταν σήμερα η τροχέα εν ώψη της αργίας του 15 Αυγούστου. Μερικοί προτίμησαν να κάνουν μία βόλτα στις κοντινές παραλίες αφημερών και η κίνηση στους δρόμους ήταν σχετικά αυξημένη νωρίς το πρωί στις εθνικές οδούς. Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα η τροχέα εν ώψη της αργίας του 15 Αυγούστου. Μερικοί προτίμησαν να κάνουν μία βόλτα στις κοντινές παραλίες αφημερών και η κίνηση στους δρόμους ήταν σχετικά αυξημένη. Οι υπηρεσίες τροχαίας αστυνόμευσης της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό που προβλέπει μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε όλο το οδικό δίκτυο. Η ελληνική αστυνομία, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα της ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της τροχέας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει. Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος. Όταν οδηγώ, δεν έχω καταναλώσει ενοπνευματώδη ποτά. Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας. Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας. Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας. Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης με μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος. Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη. Σταματώ στο stop και δίνω προτεραιότητα. Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ, σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων. Οι παραπάνω συμβουλές θα επαναλαμβάνονται διαρκώς με σκοπό να συμβάλλουν στην εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής κουλτούρας. Κυρία Κεχαγίδου, αυξημένα θα είναι τα μέτρα τροχέας και για αυτό το 15 Αύγουστο, όπου αναμένεται να κορυφωθεί η κίνηση των εκδρομέων, όπου για αυτό το λόγο έχουμε εφαρμόσει έναν ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό με βασικό στόχο να γυρίσουμε όλοι ασφαλείς στα σπίτια μας. Και αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αυξημένη αστυνομική παρουσία σε δρόμους και εθνικό και επαρχιακό δίκτυο όπου θα παρατηρηθεί ή παρατηρείται μεγάλη κίνηση των οχημάτων, τροχονομική, στοχευμένη τροχονομική έλεγχη κυρίως ως τη αφορά για επικίνδυνες παραβάσεις, όπου αυτό θα απαιτηθεί, θα γίνει ρύθμιση της κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των οδηγών
Και επίσης μέσα και από τις σελίδες με social media, αλλά και μέσα από δελτία τύπου, θα ενημερώνουμε τους πολίτες για τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα που μπορεί να ανακύπτουν κάτι τη διάρκεια αυτής της εξόδου. Βέβαια, αυτό που λέμε, κυρία Κεχαγίδου, ως ελληνική αστυνομία, είναι ότι πέρα από τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε, θέλουμε και τη βοήθεια των πολιτών. Ναι. Γιατί η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Έτσι. Δεν είναι μονόπλευρη. Λόγο... Πραγματικά. Πάντως είναι ακριβώς. Ενδιαφέρον, πριν περάσουμε, να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε για τη σελίδα με τα social media, δηλαδή και τη σελίδα σας στα social media, στο Facebook κλπ, που μπορεί να ενημερώνει για οποιαδήποτε μεταβολή υπάρχει στους δρόμους ή οτιδήποτε γίνεται. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό και κυρίως για τους νέους που κινούνται και έχουν επαφή. Άλλωστε, τα κοινωνικά δίκτυα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει στη ζωή όλων. Πάρα πολύ θα το λέτε και γι' αυτό και εμείς τα χρησιμοποιούμε προς όφελος των πολιτών, προς ενημέρωση των πολιτών και θέλουμε έγκυρα να ενημερώσουμε τους πολίτες για τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Κάποιες συμβουλές θέλετε να δώσουμε, κύριε Τάρνο, έτσι στους οδηγούς που θα κινούνται τις μέρες αυτές? Ακριβώς. Και εδώ είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε από τους οδηγούς. Καταρχήν, αυτό που σας είπα και πριν, ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε επικίνδυνες παραβάσεις. Και όταν λέμε επικίνδυνες παραβάσεις, είναι αυτές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρό ή ακόμα και σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Και αυτά ποια είναι? Είναι όταν οδηγούμε ενώ έχουμε πιει. Όταν χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση. Έχει διαπιστωθεί ότι πολύ σοβαρά ατυχήματα έχουν προκληθεί από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Είτε να μιλάμε στο τηλέφωνο, είτε να το χρησιμοποιούμε, είτε να στέλνουμε μήνυμα. Επίσης, αντικανονικά προσπεράσματα. Πάρα πολύ βασικό επίσης είναι να φοράμε τη ζώνη ασφαλείας και κράνος αν πρόκειται για μηχανή. Και βέβαια, δείχνοντας και το σεβασμό μας προς τον συμπολίτη που εκείνη τη στιγμή έχει την ανάγκη μας, μην οδηγούμε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιεί για βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Ήδη από χθες σε αρκετές περιοχές της χώρας είχαμε βροχοπτώσεις και απότομη μεταβολή του καιρού. Από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, που ισχύει από την 5η 15 Αυγούστου έως και το Σάββατο 17 Αυγούστου του 2019. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα από την Πέμπτη με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν την Πέμπτη από τις μεσημβρινές ώρες η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και σταδιακά η Ανατολική Μακεδονία. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν. Την Παρασκευή, 16 Οκτώβου του 2019, από τις απογευματινές ώρες η Κεντρική Μακεδονία και κυρίως η Χαλκιδική, η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και αργά το βράδυ οι Σποράδες και πιθανώς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα τις πρωινές ώρες του Σαββάτου θα εξασθενήσουν. Παρακαλούνται οι πολίτες να λάβουν υπόψη τους το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Άδεια ήταν σήμερα η πόλη των Σερών. Ωστόσο, πιστοί στα καθήκοντά τους οι άνθρωποι που εργάζονται στις υπηρεσίες τους, όπως οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί. Οδός Μεραρχίας. Η πόλη είναι άδεια. Οι περισσότεροι λείπουν είτε για μια βουτιά στις κοντινές παραλίες, είτε για διακοπές. Πιστοί στο καθήκον τους όμως είναι οι άνδρες της πυροσβεστικής. Έμειναν στην πόλη, ενώ όλοι λείπουν, και εργάζονται για το κοινό καλό. Τα σώματα ασφαλείας και ειδικά εσείς, τέτοιες μέρες είστε στις επάλξεις. Πώς αισθάνεστε που δουλεύετε τέτοιες μέρες? Εντάξει, είναι πλέον ρουτίνα αυτό το πράγμα. Μετά από 30 χρόνια δουλειάς, δεν υπάρχει μέρα διαφορετική. Όλες οι μέρες είναι ίδιες. Πρέπει να προσέχουν οι εκδρομείς οι οποίοι θα ταξιδέψουν είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε το επόμενο χρονικό διάστημα, αν δουν κάποια ύποπτη κίνηση, να το αναφέρουν σε εσάς προς αποφυγή κάποιας φωτιάς? Όλος ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός, είτε οδηγάει είτε διασκεδάζει κάπου, να μην ανάβουν φωτιές, και οτιδήποτε δουν
που τους κινεί την περιέργεια να μας ειδοποιήσουν για να επέμβουμε, γιατί πάντα η πυρόσβεση, το μεγάλο της το στοίχημα είναι η αρχή, το ξεκίνημα. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή Παναγιά, να περάσουν καλά και εκεί που είναι και να προσέχουν. Στην υπηρεσία είναι και οι άντρες της αστυνομικής διεύθυνσης Ερών. Να αλλάξουμε κλίμα. 2 χρόνια μετά το ξεκίνημα της δημοτικής ερασιτεχνικής σκηνής, έρχεται μια θεατρική παράσταση να δώσει έναν διαφορετικό αέρα στο δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Πνεύματος, του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Ο δικτάτορας τρελάθηκε και το γέλιο προβλέπεται να πέσει άφθονο. 2 χρόνια μετά το ξεκίνημα της δημοτικής ερασιτεχνικής σκηνής, έρχεται μια νέα θεατρική παράσταση να δώσει ένα διαφορετικό αέρα στο δημοτικό διαμέρισμα του Αγίου Πνεύματος του Δήμου Εμμανουήλ Παπά με τίτλο «Ο δικτάτορας τρελάθηκε» και το γέλιο προβλέπεται να πέσει άφθονο. Η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης θα δοθεί την Παρασκευή 16 Αυγούστου. Είναι μια σπαρταριστή κωμωδία, στηρίζεται πάνω στη θεματολογία που αφορά μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, που ο δικτάτορας της για κάποιο λόγο, δεν θα το πω τώρα, τρελαίνεται και με την ευκαιρία ενός μουντιάλ που πραγματοποιείται στη χώρα αυτή γνωρίζουν οι αρχές έναν Έλληνα τουρίστα, φιλαθλό της εθνικής μας που πήγε εκεί για τους αγώνες του μουντιάλ και ο οποίος μοιάζει καταπληκτικά με τον δικτάτορα που τρελάθηκε. Τα άλλα επί σκηνής θα τα δείτε. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα σας. Πώς από εδώ? Πληροφορήθη την δολοφονική απόπειρα κατά του κυρίου Προέδρου. Και ήρθες να δεις αν τα τίναξε. Εννοείς, πριν λίγο εξεράγει μια κροπίδα στο αυτοκίνητο του, αλλά ο Πρόεδρος είναι μια χαρά. Ο στρατός ανησυχεί έξω, οι φήμες οργιάζουν. Άλλοι λένε ότι σκοτώθηκε και άλλοι λένε ότι τραυματίστηκε σοβαρός. Καιρός είναι να πούν ότι τρελάθηκε κιόλας. Όχι, κάτι τέτοιο δεν ακούστηκε. Τόσο ξέρω. Ανοησίες, ο Πρόεδρος είναι μια χαρά. Μπορώ να τον δω? Όχι, αποκλείεται. Γιατί? Διότι είναι απασχολημένος. Ο γιατρός διέταξε, του έκανε μια ρημιστική ένωση και διέταξε ανάπαυση. Δηλαδή δεν θα εμφανιστεί στο στάδιο? Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα. Οι δράστες συνελήφθησαν? Όχι ακόμα. Για πάση και ειδική φιλοσοφία. Βεβαίως. Από τότε που έγινα υπουργός παιδείας, όλα πρέπει να τα διαβάζω. Ειδικά μας τούτρα τη διάβασε. Τι? Ειδικό βιβλίο. Μου είπαν ότι είναι πολύ ωραίο. Πώς το είπατε? Κάμα σούτρα. Κάμα σούτρα. Άμα να το πάρω να το διαβάσω. Ναι, άμα το διαβάσεις θα το δώσεις και σε μένα. Ευχαρίστω. Βλέπω είστε καθόλου έτοιμοι για το στάδιο. Ο Σάντα Μαντωνία. Τι πάτε? Πείτε τον Αντώνιο να με περιμένει, δεν θα αργήσω. Μα πού πάτε? Πάω να βγάλω το κολλέ μου. Και να του πείτε να φορέσει και το κουστούμι που του έφερα. Να πάρω και το καπέλο μου. Μια μεγάλη θεατρική ομάδα, αποτελούμενη από πολλούς συντελεστές, με αρχηγό σκηνοθέτη τον κύριο Νίκο Βεργίδη, συνεργάζεται ώστε να δώσει ένα πρωτότυπο, αλλά συνάμα και ξεκαρδιστικό αποτέλεσμα. Ηθοποιοί, ερασιτέχνες, μουσικοί, τεχνικοί και πλήθος άλλων συντελεστών αναμένεται να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Την θεατρική διδασκαλία σκηνοθεσία την έχω φροντίσει εγώ. Μουσική ηχητική επένδυση ο Δεμέρτζης ο Απόστολος. Τεχνική βοήθεια η Ελίνα η Κατιάκου. Προσαρμογές διακριτικών επιμέλεια στολών, γιατί έχουμε στρατιωτικές στολές που καταλαβαίνω ότι τις έχουμε πάρει, αλλά πρέπει να προσαρμόσουμε τα διακριτικά στην ξένη χώρα. Ο Ευτυχίδης ο Μάκης και ο Βλάχος ο Αλέξανδρος. Συμμετέχουν κατά αλφαβητική σειρά Αγοραστός Κώστας, Αλμπάντης Μιχάλης, Αριστίδου Χρυσούλα, Βλάσκος Νίκος, Δεμερτζής Απόστολος, Ζαμπάκης Θανάσης, Καραουλάνης Σωτήρης, Κατιάκος Νίκος, Λιούσας Φίλιππος Ραφαήλ, Σκαλτσάς Γιώργος και Ταξίδου Αθηνά. Αυτοί συμμετέχουν και έχουν δώσει την ψυχή τους για την παράσταση αυτή, δεδομένου ότι αυτές τις χρονιάρες μέρες που όλοι θα θέλαν πάρα πολύ να ήταν σε παραλίες και σε διακοπές. Όλη η ομάδα με μεγάλη αυτοθυσία, συγκινητική αυτοθυσία συμμετέχει στο να ολοκληρωθούν οι ευθύνες της παράστασης. Αυτά ήθελα να πω, να ευχαριστήσω το κανάλι που είναι πραγματικά κοντά στον πολιτισμό. Δεν υπάρχει άλλο κανάλι που να αγκαλιάζει τόσο πολύ, το γνωρίζω αυτό γιατί συμβαίνει να γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα και τις επισκέψεις που έκανα το κανάλι σε φορείς.
Εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η πορεία και πάλι να επαναλάβω για το σεραϊκό θεατρικό κοινό ότι την Παρασκευή το βράδυ στο Άγιο Πνεύμα, στο καινούριο ανοιχτό θέατρο επάνω, σας περιμένουμε για να γελάσουμε όλοι μαζί και να διασκεδάσουμε. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίνησης, σε συνεργασία με την κοινοφελή επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας, συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις από την αρχή της εβδομάδας μέχρι και σήμερα. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίνησης, σε συνεργασία με την κοινοφελή επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας, συνδιοργανώνουν εκδηλώσεις από την αρχή της εβδομάδας μέχρι και την 5η 15 Αυγούστου. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στην κίνηση του Δήμου Ηράκλειας με λαϊκό γλέντι για όλο τον κόσμο. Διοργανώθηκε παραδοσιακή και λαϊκή βραδιά. Ξεκινώντας από τις 9.30 το βράδυ, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη χορευτική βραδιά. Ψάξεις κάποια νύχτα να με βρεις, θα με βρεις στην καρδιά, σαν το αίμα που κύλησε βαθιά, σαν μαχαίρια, μια μάσα που κόβε και στα στήθη σου ξανά, σαν τη σκιά στην καρδιά, σαν το δάκρυ που κυλήσει σε κλάμα ξαφνικό, ένα τρένο που φεύγει με φορτίο νυχτερινό για το κενό στην καρδιά. Σαν το αίμα που κυλήσε βαθιά σαν μαχαίρια. Το πρόγραμμα στην Κίμηση Σερών ήταν πλούσιο όχι μόνο σε μουσική και χορό, αλλά και σε παραδοσιακά εδέσματα. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κίμησης Εστία με τη συμμετοχή της χοροδίας της Μονής Σιδηροκάστρου, του Λαογραφικού Ομίλου Βλάχων και Φίλων Λαϊλιάς και της Ακαδημίας Χορού Βελιγραδίου. Supermarket Kansas. 35 χρόνια μαζί. 35 μέρες γεμάτες σούπερ προσφορές. Μέχρι την Τετάρτη, 21 Αυγούστου. Όλα τα δημητριακά κουάκερ 375 γραμμάρια, 30% πιο φθηνά. Γραβιέρα αμφιλοχίας, το κιλό με 8,90. Ζυμαρικά μπαρίλα, μόνο 75 λεπτά. Όλα τα τριμμένα τυριά Δοδόνη, 25% πιο φθηνά. Μπύρα Edelsteiner κουτί, 330 ml, μόνο 43 λεπτά. Και μέλι Ανθέμια, 900 γραμμαρίων, μόνο 2,98. Αναζητήστε στα καταστήματά μας τα κίτρινα καρτελάκια. Σας δίνουν μόνο κέρδος. Supermarket Kansas. 35 χρόνια τώρα φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθής Άγιος Γεώργιος με το νεοσύστατο συμβούλιο του διοργάνωσαν τα Ανθιώτικα 2019. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μια σειρά δράσεων για μικρούς και μεγάλους με θεατρικές παραστάσεις και λαϊκή μουσική βραδιά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθής Άγιος Γεώργιος με το νεοσύστατο συμβούλιο του διοργάνωσαν τα Ανθιώτικα 2019, τα οποία περιλάμβαναν μια σειρά δράσεων με θεατρική παράσταση του γνωστού σε όλους μας Καραγκιόζη, με αποσπάσματα από τον ελληνικό κινηματογράφο, με λαϊκή μουσική βραδιά προς ψυχαγωγία των μικρών αλλά και των μεγάλων κατοίκων του χωριού.
Οι δράσεις όμως του Συλλόγου έχουν και κοινοφελή σκοπό και για το λόγο αυτό στις 13 Αυγούστου συγκέντρωσαν με τη βοήθεια του κόσμου ρούχα και παπούτσια στον αύριο χώρο του σχολείου με σκοπό να βοηθηθούν οι οικογένειες που έχουν ανάγκη. Επίσης, ο Σύλλογος διοργάνωσε και εθελοντική αιμοδοσία. Είναι νεοσύστατος σύλλογος όσον αφορά το ΔΣ και όχι νεοσύστατος γιατί υπήρχε και παλιότερα. Απλά τώρα είμαστε μια ομάδα παιδιών που μεγαλώσαμε μαζί και αποφασίσαμε είτε μένουμε κάποιοι εδώ είτε μένουμε εκτός να βοηθήσουμε σε κάποιες δραστηριότητες του χωριού για να φαίνονται και προς τα έξω και να γίνουμε και παράδειγμα προς μίμηση ίσως για κάποιους άλλους συνανθρώπους μας, άλλα χωριά, άλλους δήμους. Ξεκινήσαμε με τις εκδηλώσεις Ανθιώτικα 2019. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με μια παιδική παράσταση Καραγκιόζη. Αύριο με ένα φίλο μας θα παίξουμε κάποια, με τα μικρά παιδιά του χωριού κάποια κομμάτια από παλιό ελληνικό κινηματογράφο για να χαρούν και τα παιδιά και οι γονείς των παιδιών. Και το Σάββατο θα κλείσουμε με μια λαϊκή βραδιά με παραδοσιακή μουσική και λαϊκή μουσική. Μέσα στα πλαίσια όμως της κοινωνικής πολιτικής, αν μπορώ να το πω και έτσι, καθιερώσαμε μια μέρα κάθε καλοκαίρι να βοηθάμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ρούχα σε καλή κατάσταση που καλέσαμε άτομα του χωριού και απ' έξω όσοι γνωρίζουν να φέρουν σε συνεργασία με τον Άγιο Γεώργιο Ανθή στην Εκκλησία μας και την Ιερά Μητρόπολη των Σερών. Επίσης υπάρχει και η εθελοντική αιμοδοσία σε συνδυασμό με τον σύλλογο, με το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ που ξεκίνησε και αυτό. Υπάρχουν ευτυχώς όλοι οι κάτοικοι του χωριού αλλά και ο κόσμος γενικότερα από γύρω. Ξεκίνησαν να φέρουν τα ρούχα για να βοηθήσουν. Ήδη έχουμε αρκετές σακούλες με καθαρά ρούχα και σε καλή κατάσταση. Ευχαριστούμε όλους. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο και το χωριό να περάσουμε όλοι όμορφα. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξω να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν τον νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Εντυπωσιακές βραδιές χαρίζει στους θαμώνες του ο Ακούκος Grill House στην Κίμηση Σερών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσική, χορό και νόστιμα εδέσματα. Εντυπωσιακές βραδιές χαρίζει στους θαμώνους του το Κούκος Grill House στην Κίμηση Σερών. Είμαστε στην Κίμηση, στο Κούκος Grill House, στο Ποντιακό Γλέντι, όπου υπάρχει πολύ έντονο κέφι και χορός. Σε ό,τι μη πούμε, από τα μεγενρίδες, σε ό,τι
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποντιακή μουσική και όχι μόνο. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να γευθούν παραδοσιακές γεύσεις και νόστιμα εδέσματα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Supermarket Kansas. 35 χρόνια μαζί. 35 μέρες γεμάτες σούπερ προσφορές. Μέχρι την Τετάρτη, 21 Αυγούστου. Ρύζι Καρολίνα το διαλεγμένο ενός κιλού, μόνο 1,40. Όλα τα προϊόντα χρυσή ζύμη, 40% πιο φθηνά. Ημίσκληρο τυρί το διαλεγμένο, το κιλό, μόνο 6,70. Παγωτά μάστερ της Κρικρή σε πολυσυσκευασίες, 30% πιο φθηνά. Αναψυκτικά Pepsi, Ivy και 7-Up 1,5 λίτρου, 40% πιο φθηνά. Αλλά και σαμπουάν Ultrex 360 ml μόνο 2,30. Supermarket Kansas. 35 χρόνια τώρα φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Και πριν κλείσουμε να θυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου. Είναι η πιο γεμάτη Πανσέλινος όλου του χρόνου. Φέτος πάντως, ο σεληνιακός δίσκος θα φαίνεται συγκριτικά μικρότερος από ό,τι όταν η Πανσέλινος συμπίπτει με το Περίγειο. Σε όλη τη χώρα κορυφώνονται οι εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που θα μείνουν ανοιχτά για όσους θέλουν να απολαύσουν την αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Στις Σέρες, μουσική εκδήλωση για την Πανσέλινο του Αυγούστου διοργανώνει το βράδυ σήμερα στο Χιονοχώρι ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής με τη συνεργασία της ΚΕΔΙΣ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος καλεί όλους τους Σεραίους να σιγοτραγουδήσουν μαζί με την ορχήστρα του Σπύρου Φέλη, ρομαντικά τραγούδια και να απολαύσουν το ολόγιωμο φεγγάρι. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, όπως τις κατέγραψε η δημοσιογραφική ομάδα της τηλεόρασης του Επιλογές. Από όλους όσους εργαστήκαμε για την ενημέρωσή σας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.